Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Πανσεραϊκού από τα Αλόνια Σαλόνια, επεισόδιο νούμερο 28. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε να δούμε τον εμφύλιο, τον ελληνικό εμφύλιο στα πρώιμη τελικά του Conference League απέναντι στην ΑΕΚ, δύο μάτς με την ομάδα της ΑΕΚ που δεν έχουμε δει φέτος, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και μέσα από τα ευρωπαϊκά μάτς εν τέλει να τη δούμε. Δεν θέλαμε να παίξουμε μαζί της, θα θέλαμε να παίξουμε με άλλη ομάδα. Να παίξει εκείνη με άλλη ομάδα, μήπως περάσει και εκείνη και ας συναντηθούμε στον ημιτελικό, ας πούμε, ή στον τελικό. Θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα την βρούμε μπροστά μας τώρα. Έχω παίξει κάποια μάτς μόνος μου και φυσικά έχω ενδιάμεσα στα μάτς με την ΑΕΚ και το μάτς με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι δεύτερος στο συν 5 πλέον από τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι σε αυτό το μάτς θα κλειδώσει και ο τίτλος. Ο πρώτος τίτλος στο save επιτέλους θα έρθει, ενώ το πρώτο πρωτάθλημα θα τα καταφέρουμε. Φέτος είμαστε καλύτεροι από κάθε άλλη χρονιά, είμαστε σοβαρότεροι από κάθε άλλη χρονιά και ίσως πιο τυχεροί από κάθε άλλη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, αν σας αρέσουν τα βίντεο του Πανσεραϊκού, αν σας αρέσει η συγκεκριμένη σειρά, σπάστε το κουμπί του like, μην αφήσετε like απάτητο, είναι πολύ δωρεάν για εσάς, δηλαδή και σε χρόνο και σε χρήμα και βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι στο να προτείνει το βίντεο το YouTube σε περισσότερο κόσμο. Αυτό. Δεν θέλω να μαζέψω like, απλά πατώντας το, το προτείνει σε περισσότερο κόσμο. Φυσικά, όσοι είστε καινούργοι και δεν έχετε κάνει εγγραφή, να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και φυσικά την καμπανίτσα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου δεν είναι άλλος από το enemba.com, γιατί σε βλέπω που αναρωτιέσαι από πού μπορείς να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια στο ίντερνετ. Εκεί που μπορείς να αγοράσεις τα φθηνότερα παιχνίδια στο ίντερνετ είναι το enemba.com, το link είναι στην περιγραφή και μπορείς να το πατήσεις, να πας εκεί πέρα, να διαλέξεις ποιο παιχνίδι θέλεις, να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό Alex Morak πριν το checkout για να πάρεις έξτρα 3% έκπτωση, η οποία προστίθεται συνολική, σου γλιτώνει η μέρος προμήθειας των καρτών και του PayPal, βγαίνεις κερδισμένος και εσύ βοηθάς και εμένα στην προσπάθεια την οποία κάνω. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να σας δείξω τι έκανα στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Στο προηγούμενο επεισόδιο το είχαμε αφήσει εδώ πέρα στο 2-2 με την Nordjylland, τον επαναληπτικό του δημοτικού γήπεδου Σερών, όπου καταφέραμε και κερδίσαμε το συνολικό σκορ 4-2 και περάσαμε στα ημιτελικά όπου κληρωθήκαμε με την ΑΕΚ. Ξεκίνησαν λοιπόν τα play-off και απέναντι στον Παναθηναϊκό πήραμε την νίκη με 3-0 με 2 γκολ του Μαρβιν Τσούνι στο 30 και στο 60 και ένα τρίτο γκολ από τον Γιάντερσον στο 63 που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Νίκη και μέσα στην Αγία Σοφιά, το οποίο είναι λίγο προοικονομία για το τι θα αντιμετωπίσουμε στον επαναληπτικό του Conference. 1-3 την ΑΕΚ με τον Μάρβιν Τσούνι να πετυχαίνει άλλα 2 γκολ στο 10 και στο 27. Στο 45 ο Έντζο Ετσεβερία πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Πανσεραϊκού. Είναι ο Μοϊκανός που φέραμε μπροστά. Έκανε το 3-0 στο ημίχρονο και στο 72 η ΑΕΚ μείωσε με τον Καρίμαν Σαριφάρντα, αλλά δεν ξαναμπήκε στο μάτς ποτέ. 1-3 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Στο τόσο ένα μάτς με τον Όφη δεν ήμασταν καλοί. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, χάσαμε και πέναλτι με τον Μάρβιν Τζούνι, όπως βλέπετε εδώ πέρα από το σηματάκι. 0-0, δεν καταφέραμε να κάνουμε τις ευκαιρίες μας τον γκολ και με αυτόν τον τρόπο ο Όφη πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην προσπάθειά του να βγει στην Ευρώπη. Και ακολουθεί φυσικά το μεγάλο μάτς με την ΑΕΚ εντός στο δημοτικό γήπεδο Σερών για τα προημιτελικά του Conference League. Οπότε θα πάμε και να το δούμε. Πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Πανσεραϊκός ΑΕΚ λοιπόν στο δημοτικό γήπεδο Σερών με την ομάδα μας να είναι οριακό φαβορή, αλλά φαβορή. 2-25 ο άσος, 3,5 στοχή και 2-88 το διπλό. Η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη, η οποία βρίσκεται για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης όπως και εμείς μαζί της. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αντώνιο Μιγγέλ Ματέου Λαόθ, ο οποίος στην πραγματικότητα έχει σταματήσει μετά το Euro του καλοκαιριού. Έχουμε απουσίες, Πιέρ Κουντέ τιμωρημένος, Κάρλος Αγκούστο τραυματίας, θα χάσει και τον επαναληπτικό, θα επιστρέψει νομίζω αν βρεθούμε στα ημιτελικά. Μάρκο Μπρεσιανίνη, αμφίβολος και δεν υπολογίζεται για το συγκεκριμένο μάτς, έχει ένα μικρό τραυματισμό, οπότε κατεβαίνουμε με λύση ανάγκης στην μεσαία γραμμή, εντάξει λύση ανάγκης, τον Βασίλη τον Μπέι και τον Λευτέρη τον Μπεγλή, ενώ η ΑΕΚ έχει 4 παίχτες αδήλωτους, τον τραυματία Στάνκοβιτς και τον Γιόνι Γκονζάλες. Τα άλλα μάτς της αγωνιστικής είναι Φέγενορντ Σέλτικ, Μπράγκα Δυναμό Μόσχας και Τότεναμ Κοπενχάγη για τους 8 του Conference League. Να μιλήσουμε εδώ πέρα τα παιδιά.
να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, να τους πούμε ότι τους πιστεύουμε, γιατί όντως τους πιστεύουμε, και να δούμε τα συστήματα. 4-2-3-1 για εμάς, με Μπαντιασίλ κατά τα δοκάρια, Τζο Σκάλι στο δεξιά άκρο της άμυνας, Μάριο Μιτάη στα αριστερά που καλύπτει το κενό του Κάρλος Αουγκούστο, Καλογερόπουλος και Μιχαηλίδης το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, στα χαφ Λευτέρης Πεγλής και Βασίλης Μπέης, Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια δεξιά, Γιάντερσον αριστερά, Μάνταλο στο 10 και στην κορυφή ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Μάρβιν Οτσούνι. Για την ΑΕΚ, Λανθιλότα κατά τα δοκάρια, Μισλέν, Ροντρίγκες, Μάριο Γκιζιλά και Μπρασιέ στην άμυνα, Μανώλη Σιώπης και Γκούσταυσον, Ζιλ Δίας, Μπαέθα, Λιβάη Γκαρσία και ο Βίτορ Ολιβέιρα στην κορυφή, πρώην παίχτης της ομάδας μας πέρσι, ο αναπληρωματικός του Μάρβιν Οτσούνι. Αυτά για τις δύο ομάδες, οι οποίες τις βλέπουμε εδώ πέρα στον αγωνιστικό χώρο να παρατάσσονται, να δίνουν όρκο νίκης και οι δύο, και το μάτς να ξεκινάει με εμάς στη σέντρα. Ο Καλογερόπουλος κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Μπαντιασίλ, εκείνος στο Μιχαηλίδη και εκείνος στον Μπεγλή. Ψάχνουμε από τον άξονα να ανέβουμε. Τώρα πάμε από τα δεξιά με τον Ασπρίγια να δίνει στο Σκάλι. Ο Σκάλι στον Τσούνι. Μέσα στην περιοχή ο Μάρβιν Οτσούνι. Γυρνάει για τον Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια. Ξανά για τον Τσούνι, ο οποίος έχει μείνει στα άκρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φόρο. Τσούνι γυρνάει για τον Μάνταλο και θα σκοράρει ο Πέτρος ο Μάνταλος απέναντι στην πρώην του ομάδα. Για να δούμε βέβαια αν τον γκολ θα μετρήσει, διότι έχει σηκωθεί η σημαία του διαιτητή. Θα το ελέγξω από το VAR. Του βοηθού, 1-0, τον γκολ θα μετρήσει κανονικά, δεν υπάρχει offside, ο Τσούνι βρήκε τον Πέντρο Μάνταλο, ο οποίος έχει ανεβάσει την επίδοσή του στους τελευταίους αγώνες, η αλήθεια είναι και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, διότι είχε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα το οποίο ήταν λίγο κακός. Ο Γιάντερσον τώρα στο corner για την κεφαλιά του Μιχαηλίδη, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια του Λανθιλότα και ξανά ο Γιάντερσον στο corner, και αυτή τη φορά ο Καλογερόπουλος θα πάρει την κεφαλιά, αλλά και πάλι η κατάληξη της φάσης θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Το 1-0 μας χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ένα σκορ το οποίο σίγουρα το θέλαμε να έρθει νωρίς, όσο πιο νωρίς γίνεται. Ένα γκολ το οποίο μπήκε από τον Πέντρο Μάνταλο, που θέλουμε να αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό για το finish της χρονιάς, όχι τόσο στο πρωτάθλημα αλλά τόσο περισσότερο στην Ευρώπη, γιατί δεν το κρύβουμε ότι είναι στόχος το conference. Ο Τσούνι θα βρεθεί απέναντι στον Λαθιλότα, ο οποίος θα τον κερδίσει με εντυπωσιακό τρόπο, με τα πόδια θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Ισπανός τερματοφύλακας αν δεν κάνω λάθος της ΑΕΚ, όχι, συγγνώμη, Αργεντίνος τερματοφύλακας της ΑΕΚ, 32 ετών, αρκετά έμπειρος και πολύ ωραία καρτέλα, λίγο που προλάβα να τη δω. Ο Ζιλά, ο Μπρασιέ, ο Γκούσταυσον δίνει στον Μπαέθα, εκείνος τον Λιβάη Γκαρσία για να κάνει το σούτ, και ο Μπαντιασίλ να απομακρύνει την μπάλα στα πλάγια του, έτσι ώστε να μην υποφεληθεί κάποιος παίχτης της ΑΕΚ. Και όντως έτσι έγινε, αλλά η ΑΕΚ επιμένει. Κλέβουμε την μπάλα με τον Σκάλι, να δίνει στον Ασπρίγια, εκείνος τον Μάνταλο, ο οποίος βγαίνει στα άκρα. Κλείστηκε εύκολα, η αλήθεια είναι, και ο Μπρασιέ του πήρε την μπάλα για την ΑΕΚ τώρα να προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Η μπάλα όμως θα γυρίσει πιο πίσω και θα τη χάσουν. Ασπρίγια, ο Βασίλης ο Μπέης, ο Πεγλής. Περνάει για τον Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια, ο οποίος δεν βγάζει τη σέντρα με τη μία. Θα γυρίσει όμως για τον Μάρβιν Τσούνι, ο οποίος θα πετύχει ένα πανέμορφο γκολ. 2-0 στο 38. Μάρβιν Τσούνι, τρομερός. Τρομερός. Δεινός σκόρερ, πρώτο σκόρερ της ομάδας. Και μας βάζει με δύο τέρματα μπροστά σε αυτό το match. Πολύ καλή εξέλιξη. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς αυτό το πρώτο ημίχρονο έληξε. Ολοκληρώθηκε, θα πάμε στα αποδυτήρια. Στα μάτς των 8, η Φέγενορντ στο ημίχρονο κερδίζει 3-1 τη Celtic. Η Μπράγκα είναι στο 0-0 με την Δυναμό Μόσχας, ενώ η Τότεναμ κερδίζει 2-0 την Κοπενχάγη, με τον Χάρι Κέιν να έχει βρεθεί στην λίστα των σκόρερ τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ ευχαριστημένο από όλου. Οπότε συνεχίζουμε με τον ίδιο, με του ίδιου 11 και στο δεύτερο ημίχρονο. Φυσικά, εκ των φαβορεί της διοργάνωσης η Tottenham, νομίζω το φαβορεί της διοργάνωσης με διαφορά. Μετά δεν ξέρω ποιον θα έβαζα δεύτερο, αλλά νομίζω ότι πιστεύω ότι αν δεν το πάρει η Tottenham μπορούμε να θα το πάρουμε εμείς. Αυτό πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Στο 65 έχουμε φτάσει, έχει πέσει πολύ ο ρυθμός του αγώνα. Ο Γιάντερσον θα αποχωρήσει για να μπει ο Αϊβάζογλου, ενώ στη θέση του 5 του Μάνταλου θα περάσει ο Ένζο Ετσεβερία. Υπολογίζεται και για τη θέση του δεκαριού ο Ένζο Ετσεβερία, δεν είναι άσχημος και εκεί. Νάτος εδώ πέρα με τη Μοϊκάνα του, κατεβάζει την μπάλα, έχει τη βοήθεια στα αριστερά του Αϊβάζογλου, θα του δώσει την μπάλα. Ο Αϊβάζογλου θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για το τελείωμα του Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια. 3-0 στο 68, εξαιρετικός Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια, εξαιρετικός Αϊβάζογλου που βγάζει τη σέντρα.
και εξαιρετικός Ετσεβερία, ο οποίος έδωσε την μπάλα όταν έπρεπε για να βγει η αντεπίθεση πολύ σωστά. 3-0 λοιπόν, πολύ καλή εξέλιξη, αρκετά κουρασμένος ο Μάρβιν Οτσούνι και ο Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια. Θα βγει ο Τσούνι, δεν θέλω να ρισκάρω δικιά του κούραση για την συνέχεια της χρονιάς, οπότε θα περάσει ο Μάρκο Νταγκράσα στη θέση του. Ο Ασπρίγιας κουραστεί, θα παίξει ένα μάτσο μήνου, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Στο 85, πολύ καλή εμφάνιση για τον Βασίλη τον Μπέι, ο οποίος μπήκε μέσα στο μάτς και απέδωσε όπως θέλαμε. Το 3-0 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, θα πάρουμε την νίκη και φυσικά ένα τεράστιο προβάδισμα για τον επαναληπτικό. Ο επαναληπτικός δεν θα χρειαστεί να πάμε σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στην Ελλάδα θα μείνουμε, απλά θα κατηφορήσουμε προς την Αθήνα, προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αγία Σοφιά. Και για να δούμε τα σκορ των υπολείπων αναμετρήσεων της διοργάνωσης. Feyenoord Celtic τελικό 4-4, με τη Celtic να κάνει το comeback από το 3-1, να κάνει το 3-2, να κάνει το 3-3, η Feyenoord να κάνει το 4-3 στο 90-3, αλλά να ισοφαρίζει η Celtic στο 90, συγγνώμη, η Celtic να παίρνει προβάδισμα 3-4 στο 92 με τον Γιουράνοβιτς, αλλά η Feyenoord ήταν 7 ψυχή, κατάφερε και ισοφάρισε, κάνει το 4-4 στο 93. Μπράγκα και Δυναμό Μόσχας 0-0, θα λύσουν τις διαφορές τους στη Ρωσία, ενώ η Τότεναμ νομίζω ότι ήδη σκέφτεται τον ημιτελικό, μιας και κέρδισε, διέλυσε 4-0 την Κοπεχάγη μέσα στην Αγγλία. Και νομίζω ότι η revanche της Δανίας δεν θα είναι δύσκολη υπόθεση για τη συγκεκριμένη ομάδα. Προχωράμε, έχουμε μάτς με τον Ολυμπιακό. Αν παιχτεί κάποια απονομή ή κάτι, φυσικά θα επανέλθω για να το δούμε παρέα. Οπότε πάμε να το πάρουμε. Σπουδαίο διπλό λοιπόν μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 0-1. Ποιος άλλος, Μάρβιν Τσούνι στο 74 έβγαλε το φίδι από την τρύπα και καταφέραμε και κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Δεν στεφτήκαμε πρωταθλητές, αλλά πλέον είναι τελείως μαθηματικό το θέμα. Θέλουμε ελάχιστους βαθμούς, δηλαδή απλά να περάσουν οι αγωνιστές και να κάνουμε το καθήκον μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Πλέον απλά περιμένουμε πότε θα γίνει η απονομή. Λογικά με τον ΠΑΟΚ στο εντός έδρας, οι Σέρες θα γιορτάσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα στην πόλη τους. Θα το φέρει ο μεγάλος Πανσεραϊκός, τα λιοντάρια της πόλης. Κακή εμφάνιση για τον Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε απέναντι στον Ολυμπιακό και θα είχα πει ότι ο συγκεκριμένος, όποτε ξεκινάω απέναντι στον Ολυμπιακό, έχει θεματάκια. Γι' αυτό πολλές φορές δεν τον επιλέγω όταν παίζω με τον Ολυμπιακό. Όχι επειδή είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί από μια ομάδα και όταν παίζουν μαζί τους αποδεικνύουν πράγματα. Υπάρχουν και παίκτες όμως οι οποίοι βγάζουν θεματάκια από την, όταν αγωνίζονται απέναντι στην ομάδα την οποία είναι δανεική. Ο Αλέξη Καλογερόπουλο είναι ένας τέτοιος. Δεν είναι αρνητικό του σε καμία περίπτωση. Απλά έχουμε τρεις εισάξιους στόπερ αυτή τη στιγμή: Καλογερόπουλος, Μιχαηλίδης και Σαλτήρης. Οπότε μία επιλέγουμε τον έναν, μία επιλέγουμε τον άλλον. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε τον επαναληπτικό τώρα με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά. Όμως έχουμε δύο πολύ ωραίους παίκτες οι οποίοι βγήκανε από την ομάδα, από τις ακαδημίες. Είναι ο Σαμίλ Φεντόρο. Εδώ πέρα βλέπετε, από την Πηλαία και με δεύτερη εθνικότητα ρώσικη, ωραία, ένας promising σαν το striker, εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό, σίγουρα δεν είναι σαν τον Κουκουλέκη ο συγκεκριμένος. Έχουμε τον Βασίλη τον Σπάχη, ο οποίος είναι ένα δεξιμπακ, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στα 15 του, καλά stats, μπορεί να δουλευτεί, δεν είχαμε κάποιον στα δεξιά, αλλά έχουμε πάρει τον Γκιγέρμε, τον Ραούλ Γκιγέρμε, οπότε είναι σαν να έχουμε και εκεί πέρα κάποιον παίχτη από τις ακαδημίες μας. Και είναι και ο Αλέξανδρος ο Μάναλης, ο οποίος είναι winger στα δεξιά και δεν έχω καταφέρει ακόμα να συμφωνήσω μαζί του. Του είχα κάνει την πρόταση και την είχε αρνηθεί, διότι του είχα βάλει πολλά πραγματάκια εδώ πέρα. Οπότε, επειδή θέλω να τους βάζω και αυτό εδώ, ελπίζω να τη δεχτεί. Οπότε ας πάμε εδώ πέρα να του δώσουμε χιλιάρικο και να πάμε στα 3 χρόνια για να δεχτεί την πρόταση. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε κλείσαμε και τον Αλέξανδρο το Μάναλη ή Μάναλης πρέπει να είναι. Ένα γουιγκεράκι από τα δεξιά. Έχει πολλά ψωμιά να φάει ακόμα για να φτάσει τον μήνου. Οπότε, μην χρονοτριβούμε άλλο, απλά ήθελα να σας δείξω τα καινούργια ταλεντάκια τα οποία βγήκανε, αλλά δεν ήταν καλό intake, η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο.
φέτος. Οι υπόλοιποι ήταν πολύ μέτροι. Έχουμε το match με την ΑΕΚ, ο επαναληπτικός του 3-0. Πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Pre-match λοιπόν, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, 2.60 ο Άσος, 3.5 το Χ και 2.60 το διπλό. Το βλέπουν each way οι bookers, με διαιτητή πάλι Ισπανό, αλλά αυτή τη φορά το Juan Martínez Munuera, ο οποίος 27 match, 8 κόκκινες κάρτες και 80 κίτρινες κάρτες, περίπου 3 ανά match. Οι απουσίες για την ΑΕΚ, επιστρέφει ο Στάνκοβιτς κατά τα δοκάρια, αλλά παραμένει εκτός ο Γιόνι Γκονζάλες και εμείς πλέον δεν έχουμε κάποια απουσία, έχουν επιστρέψει όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα μας. Τα σκορ από τις προηγούμενες, του πρώτου γύρου, του πρώτου αγώνα του, τα είδαμε. Ξεχάσετε το πρώτο μάτς, 100%, πάμε να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι, λες και είναι καινούριο. Και οι ενδεκάδες, ένα 4-4-2 για την ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη, ο οποίος θέλει να βγει επιθετικά και να έχει πλουραρισμό μπροστά στην επίθεση, με και πολλούς παίχτες έτσι να γεμίσει την επίθεσή του, με Στάνκοβιτς, με Μισελέν, με Ροντρίγκες, με Μάριο Ζιλά και Ζιλ Ντίας, αριστερό μπακ. Περίεργο, δεν το ακούω αρκετά, η αλήθεια είναι. Αν και αμυντικά ο Ζιλ Ντίας είναι αρκετά καλός, βλέπω. Α, και παίζει πλέον όλη την πλευρά. Οκ, τον είχα αφήσει πιο παλιά, όταν ήταν ακόμα στον Ολυμπιακό που δεν έπαιζε σχεδόν όλη την πλευρά. Λιβάη Γκαρσία στο δεξιάκρο της μέσας γραμμής. Σιώπης, Γκούσταυσον και Κουτέζα στο αριστερό άκρο της μέσας γραμμής. Στην κορυφή ο Βίτορ Ολιβέιρα και ο Μπαέθα. Δεν είναι φορ ο Μπαέθα. Παίζει κατά ανάγκη και παίζει και λίγο πιο πίσω, όπως βλέπετε, είναι λίγο πιο κάτω. Μπαντιατσίλ, Σκάλι, Καλογερόπουλος, Μιχαηλίδης, Μιτάη, Κουντέ, Μπρεσιανίνη, Ασπρίγια, Μάνταλος, Γιάντερσον και Μάρβιν Τζούνι. Στον πάγο έχουμε Γκιγέρμε, Σαλτήρι, Κάρλος Αουγκούστο, ο οποίος επιστρέφει αλλά δεν μπαίνει βασικός. Λευτέρης Πεκλής, Θανάσης Μίνου, Κουκουλέκης και Ηλίας Αϊβάζογλου. Πάμε μέσα στο παιχνίδι, όπως βλέπετε, με τις ομάδες να συζητάνε έτσι κάποια πράγματα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχει δεχτεί 3 γκολ εκτός έδρας, πρέπει να κάνει τρομερά πράγματα και πρέπει να κάνουμε και εμείς τρομερά πράγματα για να μπει η ΑΕΚ στο μάτς. Ξεκινάει με φάση δικιά της από τον Λιβάη Γκαρσία να χάνει αυτό το σουτ, αυτό το τελείωμα, το οποίο πέρασε out. Ο Μπαντιασίλ έπεσε στη γωνιά του για καλό και για κακό, αλλά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Όπως βλέπετε, ο Μπαέθα ξεκινάει σαν τρεκαρτίστα στην επίθεση της ΑΕΚ. Ο Βιτίνια, για να απομακρύνει ο Μιχαηλίδης την μπάλα σε πλάγιο. Έχει μπει πολύ δυνατά η ΑΕΚ, καμία σχέση με εμάς. Εμείς είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο τα μετώπιση, δεν βγαίνουμε τόσο στην επίθεση, γιατί εντάξει, έχουμε και τα τρία γκολ υπέρ μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι παίχτες νιώθουν λίγο πιο σίγουροι. Στο 28 πλέον, με τον Ζιλ Ντίας στο πλάγιο να δίνει στον Μπαέθα, εκείνος να βρίσκει τον Κουτέζα και εκείνος τον Βιτίνια για να σκοράρει ο Βίτορ Ολιβέιρα απέναντι στην πρώην ομάδα του, δηλαδή απέναντι σε εμάς. Θα βάλει τον γκολ 1-0 η ΑΕΚ, ξαναμπαίνει στο μάτς, στο κόλπο της πρόκρισης θα έλεγα, όχι στο μάτς, γιατί το μάτς το κερδίζει και το κερδίζει κατά κράτος, είναι πολύ καλύτερη μέχρι στιγμής. Στο 35 πρέπει λίγο να συνέλθουμε ή να περάσουν τα λεπτά χωρίς να γίνει κάτι. Σκάλι στο πλάγιο από τα δεξιά, μακρινό πλάγιο για να βγει ο Τσιτσάν Στάνκοβιτς και να μαζέψει την μπάλα, να την κρατήσει στα χέρια του και να δώσει βολέ, με το βολέ στη συνέχεια. Ο Τσούνι έχει γυρίσει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Ο Κουντέ, ο Μπρεσιανίνη, ο Μάνταλος, ο Κουντέ ξανά, ο Μάνταλος δίνει στον Ασπρίγια. Πολύ αστείο το σου του Ασπρίγια. Νομίζω ότι ήθελε απλά να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Στάνκοβιτς και δεν του βγήκε καθόλου. Δεν πειράζει. Ήταν μια πρώτη ένδειξη ότι ξεμητούμε κι εμείς λίγο από την άμυνα μας. Κοιμητάμε λίγο κι εμείς από την άμυνα μας. Να ανέβουμε μπροστά. Η μπάλα φτάνει στον Ασπρίγια απέναντι στον Στάνκοβιτς. Θα τον κερδίσει ο Αστριακός τερματοφύλακας και θα κερδίσουμε ένα corner το οποίο θα το εκτελέσει ο Γιάντερσον. Καλή εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι με τον Καλογερόπουλο να παίρνει την κεφαλιά, αλλά αυτή να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Αυστριακού τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Celtic Feyenoord είναι στο 0-0. Δυναμό Μόσχας κερδίζει 2-0 την Πράγκα, ενώ η Κοπεχάγη χάνει για μία ακόμη φορά την Τότεναμ 0-1. Και εμείς είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα, γιατί συνολικά κρίνουμε το συνολικό σκορ, δεν κρίνουμε μόνο το ημίχρονο. Ο Πέτρος ο Μάνταλος δεν παίζει καθόλου καλά, θα βγει για να μπει ο Κουκουλέκης και δεν θα κάνω κάποια άλλη αλλαγή στο ημίχρονο, ούτε θα τους μιλήσω κιόλας, γιατί το συνολικό σκορ είναι το οποίο κρίνεται στο παιχνίδι
σε επαναληπτικούς αγώνες. Οπότε το 3-1 είναι που κρίνεται, άρα ναι, είμαστε ευχαριστημένοι. Μπρεσιανίνη δίνει στον Κουκουλέκη. Εκείνος πολύ ωραία σπάει την μπάλα στα δεξιά με ψηλή παλιά. Τον Ασπρίγια, ο οποίος κλείστηκε, πάει στο corner, θα βάλει τη σέντρα ο Στάνκοβιτς, θα απομακρύνει και εκεί πέρα το shoot του Άγγελου του Κουκουλέκη κόντρα πάνω στα σώματα. Η μπάλα είναι στα πόδια παιχτών της ΑΕΚ και θα τελειώσει η συγκεκριμένη φάση χωρίς κάτι παραπάνω. Και ο Σκάλι έχει κάποια προβληματάκια από ό,τι βλέπω στην αμυντική του λειτουργία. Κουκουλέκης, ο οποίος έχει μπει και έχει βοηθήσει αρκετά. Γιάντερσον δίνει στον Κουντέ, ο Κουντέ στον Ασπρίγια. Ο Ασπρίγια στα δεξιά δίνει στον Τσούνι, ξανά στον Ασπρίγια. Ο Τσούνι στον Κουκουλέκη. Εκείνο στον Γιάντερσον, να πει η ευκαιρία και να το τον γκολ. 1-1 με τον Γιάντερσον. Αλλά είχαμε πολλές πάσες μέσα στην περιοχή. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδανικό, η αλήθεια είναι. Αλλά μας βγήκε στη συγκεκριμένη φάση και ο Τσούνι, ο Κουκουλέκης, ο Ασπρίγια συνεργάστηκαν. Έφτασε η μπάλα στον Γιάντερσον και το τελείωμα του Γιάντερσον προφανώς και δεν θα ήταν λάθος από εκεί πέρα. Ήταν εξ επαφής απέναντι στο Στάνκοβιτς και έχουμε και μια πολύ καλή φάση, ένα φάουλ από πολύ καλό σημείο με τον Άγγελο τον Κουκουλέκη να εκτελεί μπάλα όμως να περνάει out, πάνω από το τείχος αλλά out. Ραούλ Γκιγέρμε η επόμενη αλλαγή για να βγει ο Σκάλι και να μπει ο Βραζιλιάνο Ισπανός. Ραούλ Γκιγέρμε, ένα πλάγιο από το Μισελέν, μακρινό πλάγιο, θα βγει ο Παντιασίλ, ίσως λίγο δίστασε, απομακρύνθηκε η μπάλα αλλά επιμένει η ΑΕΚ με το Σιώπη, γυρνάει την μπάλα πίσω στον Μπρούνο Ροντρίγκες, εκείνο στο Σιώπη ξανά, ο Μπαρέ δίνει στον Μισλέν, ο Μισλέν στον Μπαέθα, θα βγάλει την σέντρα, ο Πέντα θα μπει στην πορεία της μπάλας και θα κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 66, θα πάρει προβάδισμα ξανά η Ένωση απέναντί μας, είναι καλύτερη στο σημερινό μάτς, καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό. Είναι καλύτερη και δικαίως κερδίζει, αλλά έχουμε κάνει και εμείς κάποια πράγματα καλά έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κινδυνεύσουμε. Πάμε για τρίτη και τελευταία αλλαγή. Ο Χουάν Φερνάντο Ασπρίγια θα περάσει στην κορυφή της επίθεσης για να μπει ο Θανάσης Ομίνου δεξιά και θα αποχωρήσει ο Μάρβιν Οτσούνι. Ουσιαστικά θα παίξουμε χωρίς καθαρό φορ το υπόλοιπο του αγώνα. Ο Μπαρέ δίνει στον Ζιλά, εκείνος ο Στάνκοβιτς. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα ο Αυστριακός. Θα δώσει το βολέ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει σε δικά μας πόδια. Παντιασίλ, Ραούλ Γκιγέρμε και τώρα Κουντέ στον Μίνου. Ο Μίνου βάζει την μπάλα μπροστά του. Δεν μπορεί να περάσει τον Ζιλ Ντίας. Είναι αρκετά καλός ο αμυντικός. Από τη δέκα από την καρτέλα του. Σιώπης και τώρα ο Μπρασιέ βρίσκει τον Οπέντα. Ο Πέντα γυρνάει για τον Βιτίνια. Είναι σωτήρια. Είναι πολύ μεγάλη η επέμβαση του Παντιασίλ. Νομίζω η επέμβαση του ματς είναι αυτή, διότι το 3-1 της ΑΕΚ, όπως και να έχει, θα μας δημιουργούσε ένα περισσότερο άγχος. Δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε δύο νίκες, ούτε σε αυτόν τον γύρο, αλλά θα καταφέρουμε να πάρουμε τη μεγάλη πρόκριση. Είμαστε στα ημιτελικά του Conference League. Η ΑΕΚ αποχωρεί με ψηλά το κεφάλι, έκανε πολύ ωραίο αγώνα σήμερα, κέρδισε, μπράβο της και συγχαρητήρια για τη φετινή της πορεία στην Ευρώπη. Εμείς συνεχίζουμε με στόχο φυσικά να φέρουμε την πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ελλάδα, το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο στην Ελλάδα, όπως κάνουμε δηλαδή κάθε χρόνο στα Αλόνια. Η Celtic κέρδισε 3-0 τη Φέγενορντ, συνολικό σκορ 7-4 και περνάει στα ημιτελικά. Η Δυναμό Μόσχας κέρδισε 3-0 την Πράγκα και περνάει στα ημιτελικά. 1-1 η Κοπεχάγη με την Τότεναμ και 5-1 συνολικό σκορ για την αγγλική ομάδα η οποία βρίσκεται στα ημιτελικά και αυτή. Στο Champions League City, Bayern, Liverpool και Real Madrid είναι στην επόμενη φάση και η αντίπαλός μας στα ημιτελικά είναι η Δυναμό Μόσχας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Μόσχα, στη Ρωσία, στο VTB Arena της Μόσχας και το επαναληπτικός φυσικά στην έδρα μας στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Και αυτά είναι τα μάτς τα οποία θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τα μάτς με την Δυναμό Μόσχας θα έχουμε κλειδώσει κατά πάσα πιθανότητα και τον τίτλο, είτε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ είτε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, θεωρώ είναι θέμα χρόνου από εδώ και πέρα και η ομάδα μας βαδίζει πολύ καλά. Παράγουμε κάποια ταλέντα, όχι τόσο καλά όσο αυτά που έχουμε ήδη παράξει. Άρα υπάρχει μια συνέχεια σε κακή χρονιά για το intake μας. Στο πρωτάθλημα μάλλον θα κατακτήσουμε τον πρώτο μας τίτλο φέτος. Θα έρθει μια αρκετά μεγάλη αναβάθμιση του γηπέδου το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω και το σχέδιο για το δημοτικό γήπεδο Σερών που έχουν κάνει και στην πραγματικότητα, που έχουν φτιάξει τα πρώτα σχέδια και τις μακέτες για το πώς θα γίνει. Θα προσπαθήσω να το κάνω έτσι και μέσα στο παιχνίδι για να έχει μια έτσι συνέχεια η σειρά και να υπάρχει μια βελτίωση. Και φυσικά όλα αυτά με στόχο
το πρωτάθλημα και με στόχο να πάρουμε το conference και φυσικά να παίξουμε για πρώτη φορά σε όμιλο του Champions League την επόμενη σεζόν. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Subscribe στη καινούργια και καμπανίτσα για να σας έχω ειδοποιήσεις, κάτι το οποίο ισχύει φυσικά και για τους παλιούς. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα του μαραθώνιου για την κυβωτό του κόσμου και φέτος ξεπεράσαμε το στόχο που ήταν από, που δημιουργείται από πέρσι. Την πρώτη χρονιά είχαμε μαζέψει 250 ευρώ, την δεύτερη χρονιά, πέρσι δηλαδή, είχαμε μαζέψει 530 ευρώ και χθες μαζέψαμε 642 ευρώ για τα παιδιά της κυβωτού του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήρθατε στο live και συνεισφέρατε. Ευχαριστώ πολύ και όσους δεν ήρθατε στο live και συνεισφέρατε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, ελπίζω να βοηθάτε όταν μπορείτε και όταν νιώθετε ότι έχετε την ανάγκη να το κάνετε. Εγώ νιώθω πολύ περήφανος για αυτό που κάνω κάθε χρόνο και νιώθω πολύ περήφανος και για εσάς που με βλέπετε και βοηθάτε μέσα από αυτό. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά είναι κάτι το οποίο ηρεμεί και αγαλιάζει την καρδιά μου αυτό το οποίο γίνεται μια φορά το χρόνο. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από μένα.